απεργιακή μας συγκέντρωση. Η απεργία έχει ξεκινήσει με μεγάλη επιτυχία. Είναι πολύ σημαντικό η κίνηση που έχουμε κάνει σήμερα και το προηγούμενο διάστημα. Από αρχές Μαρτίου, ξέρετε πολύ καλά τις κινητοποιήσεις που έχουμε ξεκινήσει. Η επίθεση που γίνεται προς εμάς, τους εργαζόμενους και προς το σωματείο, είναι μια συνεχής κλιμακούμενη επίθεση. Ξεκινήσαμε να διεκδικούμε τα αιτήματά μας για να μπαίνουμε και να βγαίνουμε ασφαλείς μέσα από τις υπόγειες στο ΕΣ και να τηρούνται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τα οποία δεν τηρούνται. Εκδικητικά συστάσεις εργασίας που κάναμε για να διεκδικήσουμε αυτά τα αιτήματά μας, μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις που είχαμε με τη διοίκηση εταιρείας που δεν ικανοποιούσε τα αιτήματά μας, προβήκαμε στις στάσεις εργασίας. Εκδικητικά η εταιρεία Edelmark προχώρησε στην μία ανανέωση συμβάσεων δύο συναδέλφων μας. Όπως μας είπανε κιόλας, δεν τράβηκαν καθόλου να το παραδεχτούν ότι απολύθηκαν, δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις τους, για να το λέμε και πιο σωστά, επειδή μας λένε ότι δεν είναι απόλυση. Για μας απόλυση είναι. Επειδή συμμετείχανε στις στάσεις εργασίας και πήρανε θέση στο πλευρό μας. Και μάλιστα η δεύτερη μία ανανέωση σύμβαση, η απόλυση, έγινε μέρα απεργίας που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, μέρα που ζητάγαμε επαναπρόσληψη του προηγούμενου συνάδελφου, προχωρήσαν εκ νέου στη μία ανανέωση της σύμβασης του εργαζόμενου. Το αποκορύφωμα, όπως γνωρίζουμε, ήταν την Παρασκευή το απόγευμα κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας που πραγματοποιήσαμε, να ανακοινωθεί σε μένα στον πρόεδρο του Συνδικάτου και στο Γενικό Γραμματέα του Σωματείου ότι απαγορεύεται πλέον η είσοδό μας στο εργοτάξιο κατά πέτηση της Ελληνικός Χρυσός με αστείες προφάσεις για κάποιον φραστικό διαπληκτισμό. Θέλουμε να καταγγείλουμε αυτή την ενέργεια που της ουσίας προσπαθούν να μεθοδεύσουν απόλυση πρωτοπόρων συνδικαλιστών και εργατών που παλεύουν εδώ πέρα για να ζούμε σε νορμάλ συνθήκες, να μπορούμε να βγαίνουμε ασφαλείς από τις στοές.